Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος στο Κόσμος FM. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι οι ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή της πανδημίας. Ο σημερινός μας καλεσμένος δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Ο Δόκτωρ Θάνος Ασκητής είναι νευρολόγος, ψυχίατρος, σεξολόγος και διδάκτορ ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής ψυχιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρώην βουλευτής Αθηνών. Στην Ελλάδα είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, ενώ στην Κύπρο είναι ιδρυτής του Ιατρικού Κέντρου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Γεννήθηκε στην Χίο και κατάγεται από την Κεφαλονιά. Έχει εξειδικευτεί στην ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά και στην θεραπευτική ζεύγους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ήδη από τα μέσα σχεδόν της δεκαετίας του 80 μιλά ανοιχτά στην ελληνική τηλεόραση για θέματα ψυχικής υγείας και σεξουαλικότητας. Θέματα που ίσως ακόμη και σήμερα παραμένουν ταμπού στο δημόσιο διάλογο. Κύριε Ασκητή, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις αυτήν την ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη, θα λέγαμε, περίοδο για όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Χαρά μου και τιμή μου που με καλέσατε, γιατί με θυμίσατε τα χρόνια που ήμουν και εγώ στην Αμερική, στη δεκαετία του 80, δηλαδή από το 82 μέχρι το 85, και μια περίοδο που σημάδεψε σημαντικά τη ζωή μου και εκπαιδευτικά και νομοτελειακά, και είναι μια χώρα που την αγαπώ πολύ και τον ελληνισμό της, ο οποίος και τα χρόνια στην Αστόρια για μια μικρή περίοδο είχα δουλέψει και ως ψυχίατρος, συνεργαζόμενο σε μια εταιρεία, τη Hanak. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ακόμα αυτή η κοινωνική εταιρεία. Μάλιστα. Και μου έκανε καλό, συνειδητοποιώντας με μια έρευνα που κάναμε τότε και την είχαμε παρουσιάσει και στο κανάλι 47 του Δημήτρη του Καστανά εκείνη την εποχή, που αναφερόταν στον ελληνισμό και στον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας της Αμερικής ζούσε ως μετανάστης, αλλά και ως δεύτερη γενιάς Έλληνας, με αμερικάνικη όμως γένα και προσπάθεια προσαρμογής μεταξύ της ελληνικής και της αμερικάνικης αντίληψης. Ήταν σημαντικά χρόνια, τα οποία τα κουβαλάω ακόμη και σήμερα μέσα μου, και η εξειδίκευσή μου στην Αμερική με βοήθησε να γίνω και καλύτερος επαγγελματίας, ζώντας μετά στην Ελλάδα σταθερά μέχρι τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ασκητή, εκτός από τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, στην πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία, σε τι βαθμό έχει αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώπων σήμερα? Θα μπορούσε η πανδημία αυτή να χαρακτηριστεί και ως μια συμπεριφορική πανδημία? Ναι, νομίζω ότι το βάζετε καλά. Καταρχήν, νομίζω ότι η πανδημία η ίδια σηματοδοτεί την ανάγκη της ανθρώπινης ζωής, η οποία άλλαξε άρδιν και ευφυνίδια σε μια πραγματικότητα που τη ζήσαμε πολύ διαφορετικά μέχρι το Μάρτιο του 20, που το πρώτο κλείσιμο της κοινωνίας μας μέσα στα σπίτια φάνηκε σαν μια περίοδος διακοπών που έκανε τους ανθρώπους να αντιληφθούν ότι απολαμβάνουν έναν τον άλλον, ότι χαίρονται, ότι χαλαρώνουν, διότι φάνηκε σαν να είναι διακοπές που μας έκανε όλους να νιώθουμε καλύτερα. Ο χρόνος όμως που κύλησε συνειδητοποίησε και την επικινδυνότητα και το φόβο και τα νέα που ερχόντουσαν στην Ελλάδα παγκόσμια έδειχαν και μιλούσαν για μια πανδημία που θα ταλαιπωρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα την ανθρώπινη ζωή. Η Ελλάδα υπέστη σημαντικές διαφοροποιήσεις το τελευταίο εξάμηνο, που βρίσκεται ακριβώς σήμερα, ειδικά που μιλάμε, σε μια φάση, φοβάμαι, τρίτου κύματος εξέλιξης της πανδημίας των μεγάλων αστικών περιοχών, με πολλά μέτρα καινούργια απαγορευτικά και με προσπάθεια να εμβολιαστούμε όσο μπορούμε περισσότερο για να κρατήσουμε την πανδημία σε χαμηλά επίπεδα και να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε την ανοσία της αγέλης. Η συμπεριφορά των ανθρώπων στη δεύτερη περίοδο του εγκλεισμού, δηλαδή στην περίοδο τον Οκτώβριο και μετά, φάνηκε ότι έφερε μεγάλη κόπωση, φόβο, δυσφορία, ένταση και σύγκρουση στα ζευγάρια, τα οποία είχαν ήδη προβλήματα, όχι που γέννησε η πανδημία, απλώς τα επέτεινε η πανδημία μέσα στο κλείσιμο του σπιτιού και με τα μικρά παιδιά. Αν και τα σχολεία μας ανοίξαν την τελευταία περίοδο και τα παιδιά, τα μικρά, έχουν επιστρέψει πάλι στη σχολική κοινότητα, αλλά η συμπεριφορά αλλάζει σημαντικά, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, στην επαγγελματική μας ενασχόληση και ασφαλώς στην προσωπική μας ζωή.
Αυτό αφορά και την επικοινωνία μας και τη σεξουαλικότητα, αλλά και την διαφορετική στάση που κρατάμε από εδώ και πέρα ως άνθρωποι που είδαμε τον κίνδυνο και τον φόβο να διατρέχει τη ζωή μας. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει αφρομή πολλών αλλαγών και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό και κοινωνικό πλαίσιο παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, διότι αυτή η πανδημία μετά από 100 χρόνια από την εποχή του 1918-20 φέρνει νέα δεδομένα, παρότι η επιστήμη έδειξε ότι έχει τη δυνατότητα να την πολεμήσει και γρήγορα να επαναφέρει ρυθμούς που όμως δεν θα είναι ποτέ οι ίδιοι όπως ήταν οι προ-πανδημίας. Η πανδημία η ίδια άλλαξε συμπεριφορές που δεν είχαμε φανταστεί ότι θα έρθουν στη σημερινή πραγματικότητα μπροστά μας, όπως είναι η έντονη ενασχόληση με το διαδίκτυο, το πόσο δηλαδή διαμορφώθηκε πια μια καινούργια επαγγελματική αντίληψη που αφορά το χώρο της τηλεεργασίας, τις διαπροσωπικές σχέσεις δίνονται μεγαλύτερη αξία στην ανθρώπινη ζωή, γιατί είχαμε μάθει να ζούμε στην Ελλάδα σε μια εποχή ευμάρειας, σε έναν έντονο καταναλωτισμό, που μετά όμως την κρίση την οικονομική προσγειώθηκε πολύ ανώμαλα η κοινωνία μας και άρχισε να βλέπει την πραγματικότητα που όμως την ξαναχάλασε ο ερχομός του COVID-19. Και αυτή η πανδημία διασυνδέει την οικονομική κρίση που η Ελλάδα πέρασε 10 χρόνια και το καινούργιο δεδομένο ότι πλέον οι κοινωνικές συμπεριφορές με τις μάσκες, με το φόβο να χαιρετηθούμε, να αγκαλιαστούμε, να φλερτάρουμε, να έχουμε ανοιχτή κοινωνική ζωή, μια χώρα βαθιά εξωστρεφής, με έναν Έλληνα που με τον ήλιο και τη θάλασσα, και το ξέρουμε όλοι εμείς που ζούμε στην Ελλάδα, το απολαμβάνουμε, να ζούμε τώρα νέες συνθήκες που σιγά σιγά θα διαφοροποιήσουν αντιλήψεις και συμπεριφορές που νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να τις κατανοήσουμε. Και πιστεύω ότι ακόμα θέλουμε ένα χρόνο γεμάτο για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα μετά την εποχή της οξείας φάσης που περνάμε με τη μόλυνση του ιού και που οι αριθμοί στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα δείχνουν μια τάση αυξητική, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ελεγχόμενη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε όλη αυτή την κατάσταση με τις μολύσεις και τους θανάτους. Κύριε Σκητή, έχει πολύ ενδιαφέρον όσο μας παρουσιάζετε και θέλω να σας ρωτήσω από τα στοιχεία αλλά και από την εμπειρία που έχετε, πόσο εύκολα προσαρμόζονται οι άνθρωποι σε ακραίες καταστάσεις όπως αυτής της πανδημίας. Θέλω να πω δηλαδή, αποτελεί η πανδημία αφορμή να διαφανεί η ποιότητα των σχέσεων, των ανθρωπίνων σχέσεων, είτε πρόκειται για σχέσεις φιλίας, είτε για συντροφικές ή επαγγελματικές σχέσεις, γιατί ένα θέμα το οποίο τέθηκε το τελευταίο καιρό είναι ότι πέρα από την υγειονομική, ας το πούμε, πανδημία, υπήρξε και μια πανδημία ενδοοικογενειακής βίας. Ναι, αυτό έχει μια αλήθεια με τη σύνδεση που βάλατε των ανθρωπίνων σχέσεων, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι κοινωνικές ή επαγγελματικές. Αλλά θα σας πω ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν γεννήθηκε από την πανδημία, επιτάθηκε μέσα στην κρίση της πανδημίας. Γιατί είναι γεγονός ότι η προσαρμογή που δεχτήκαμε ήταν απότομη, βίαιη και σε μεγάλο επίπεδο δεν είχαμε γνωριμία. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσαρμοστεί ξαφνικά σε μια κατάσταση που αλλάζει άρδιν η ζωή του, αν δεν έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί, αυτό που λέμε να συμμορφωθεί, στα αγγλικά το ξέρουμε καλύτερα ως compliance syndrome, δηλαδή σύνδρομο προσαρμογής, που κάνει τον άνθρωπο να βιώσει την ύπαρξή του στις νέες συνθήκες. Παρόλο ότι ο άνθρωπος διαχρονικά και σε περιόδους πολέμου, αν και δεν ζούμε έναν πόλεμο όπως ζήσανε οι γονείς μας, έναν πόλεμο θανάτου και ζωής με τη μάχη, ζούμε έναν πιο αόρατο εχθρό, έχουμε όμως την ανάγκη από την εποχή την παλιά στο σήμερα να προσαρμοστούμε σε πιο απαιτητικές συνθήκες ζωής, διότι οι άνθρωποι έχουν προοδεύσει, έχουν αναπτύξει καινούργια δεδομένα και σχήματα. Σήμερα να ξέρετε ότι οι θεραπείες μας στην ψυχιατρική και στην ψυχολογία έχει περάσει η μορφή των σχημάτων. Δηλαδή δεν θεραπεύουμε μόνο έναν άνθρωπο, θεραπεύουμε ένα σύστημα. Ένα σύστημα που μπορεί να είναι ένα ζευγάρι, μια οικογένεια ή ένα δίκτυο που είναι και οι γονείς των παιδιών ή των γονιών, και μέσα στην Ελλάδα που είναι μια χώρα που ακόμα κρατάει παραδόσεις και έθιμα, διασυνδέονται πολλοί μηχανισμοί οι οποίοι ανατράπηκαν μέσα στην πανδημία με τον εκνευρισμό, το θυμό και την υπερένταση και την οικονομική συμπίεση που οι άνθρωποι δέχονται λόγω των νέων δεδομένων που η πανδημία έφερε. Η ενδοοικογενειακή βία παγκόσμια έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει τη δυσαρμονία της επικοινωνίας. Και συνήθως ο άνδρας είναι ο βίαιος, ο οποίος σωματικά επιβάλλει τη βία, ασκεί τη βία, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί
ούτε ψύχρεμα ούτε όρημα τη διαφωνία του και την ασυμβατότητα που μπορεί να έχει με τον σύντροφό του ή δεν έχει τη δύναμη να χωρίσει, να φτάσει στο διαζύγιο και να περάσει σε μια άλλη φάση την προσωπική του ζωή. Σήμερα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι και δύσκολα παντρεύονται, αλλά και δύσκολα χωρίζουν. Ενώ δηλαδή προηγούμενα χωρίζαν πιο εύκολα, οι οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, που είναι ένας άνθρωπος που παντρεύεται και αγοράζει ένα σπίτι με έναν άλλον άνθρωπο και πληρώνουν μαζί τις δόσεις του δανείου, δεν θα χωρίζουν γιατί θα χάσουν ένα εκ των δύο το σπίτι. Ή τα παιδιά τα οποία θα δημιουργηθούν θα είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν την έννοια το οποίο θα πάρει την επιμέλεια, αν και στις μέρες που μιλάμε στην Ελλάδα αρχίζει ένας νέος νόμος να διαμορφώνεται για την περίφημη συνεπιμέλεια των γονιών. Αυτό είναι φαινόμενο της πανδημίας. Δηλαδή η πανδημία γέννησε νέα δρόμενα που θα προσαρμόσουν όμως τον άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα να μπορεί να επιβιώσει στα νέα δεδομένα. Ο άνθρωπος γενικά είναι ένα όν προσαρμοστικό. Όταν όμως γίνει πολύ ευνίδια, βία και απότομα, χάνει τον προσανατολισμό του, χάνει την εμπιστοσύνη του και δεν μπορεί εύκολα να αναπτύξει άμυνες και δυνατότητες επικοινωνίας σε μια εποχή που όλα είναι πολύ γρήγορα, αβέβαια, χωρίς συνέχεια, συνέπειας. Δηλαδή αυτό που σήμερα μας τρομάζει όλους είναι αυτή η πανδημία πώς θα ελεγχθεί, αν η θεραπεία θα υπάρξει και θα είναι μια θεραπεία σταθερή και μόνιμη και αν τα εμβόλια που ήδη αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται θα δώσουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα ώστε να καταφέρουμε να νικήσουμε την πανδημία. Η προσωπική μας ζωή όμως θα υποστεί τις συνέπειες σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο, την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τη διαπροσωπική σχέση και σύνδεση και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που ο καθένας από εμάς βρίσκεται μέσα στη ζωή του. Όλα αυτά θα μετρηθούν και θα συναπολογιστούν στην τελική εικόνα που θα έχουμε περίπου το 2022 με 2023. Και μάλιστα σε αυτό που αναφέρατε να προσθέσουμε και το θέμα το ηλικιακό, γιατί η αλήθεια είναι ότι και η κάθε γενιά αντιμετωπίζει διαφορετικά τις όποιες αλλαγές συμβαίνουν λόγω αυτή τη στιγμή της πανδημίας. Βεβαίως. Αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό κάθε κοινωνικής ομάδας, ηλικιακής προς την προσδοκία του μέλλοντος, αλλά και της παρούσης φάσης της ζωής. Διότι αν σήμερα μιλήσουμε για την πανδημία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, αυτοί πλήρωσαν περισσότερο το κόστος που ήταν πιο ευάλωτοι ως ευπαθής ομάδα, αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι νέες γενιές, οι οποίες αναγκάζονται να προσαρμοστούν από την οικονομική συμπίεση της χώρας, γιατί η Ελλάδα συμπιέστηκε ιδιαίτερα από το 10 και μετά μέχρι σήμερα με πολύ χαμηλούς μισθούς, με brain drain, δηλαδή φύγανε πάρα πολλά μυαλά, καλά μυαλά από τη χώρα και βρίσκονται σήμερα εκτός Ελλάδας, και μια Ελλάδα η οποία δεν στοχεύει μόνο πνευματικά, αλλά δεν μπορεί να αναπροσαρμόσει τη ζωή της, την οικονομική της, σε επενδύσεις, παρότι είναι μια χώρα πλούσια σε τουρισμό, σε δημιουργική σκέψη. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο θετικό, ότι και η κρίση της πανδημίας θα δημιουργήσει περισσότερο τις ανθρώπινες αξίες. Δηλαδή είχαμε μάθει να ζούμε πιο πολύ στο δίθεν, στην εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου, σε έναν νεοπλουτισμό που ο Έλληνας έζησε πάρα πολύ έντονα στην εποχή μετά το 80 μέχρι το 2010 και διαμόρφωσε αντιλήψεις εξωπραγματικές από τη δική του ζωή. Και φυσικά η σημερινή αποκάλυψη της πανδημίας θα αναγκάσει τον Έλληνα, αντίστοιχα με την ηλικία που είναι και τον τρόπο ζωής του, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, που όμως αυτά δεν θα είναι μια μορφή απελευθέρωσης. Δηλαδή αν σκεφτούμε στον πόλεμο του 44, το 45 που η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς, οι Έλληνες βγήκαν στους δρόμους, φιλιόντουσαν, αγκαλιάστηκαν και χάρηκαν την ελευθερία τους. Δεν θα ζήσουμε αυτές τις εικόνες. Δηλαδή θα ζήσουμε μια ανάγκη να ξαναβιώσουμε στερημένες περιόδους, όπως είναι ο έρωτας, το σεξ, η επικοινωνία, αλλά όχι στην υπερβολική τάση της εποχής εκείνης που ζωή και ο θάνατος ήταν ταυτισμένες έννοιες με τις συνθήκες του πολέμου. Σήμερα ζούμε πιο πολύ νέες συνθήκες που πρέπει να προσαρμοστούμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε την ανθρώπινη αξία σε ένα απλό μήνυμα, ότι ο ιός δεν ξεχωρίζει πλούσιους και φτωχούς, ισχυρούς και αδύνατους. Ότι ο ιός έδειξε ότι όλοι είμαστε ευάλωτοι σε μια πραγματικότητα που πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη αξία και στο δημόσιο αγαθό της υγείας, που η Ελλάδα δυστυχώς για πολλά χρόνια το είχε υποτιμήσει με τις πολιτικές της. Σήμερα αυτό θα διορθωθεί σημαντικά και θα αποτελέσει θετικό δείκτη, συντελεστή
δημόσια υγεία να αποκτήσει το χαρακτήρα που πρέπει να έχει, γιατί πέρασε από πάνω της όλη η πανδημία. Όλοι οι Έλληνες δηλαδή μπήκανε στα δημόσια νοσοκομεία. Η ιδιωτική ιατρική εξακολουθεί να υστερεί στα μεγάλα κεφάλαια που αφορούν την πανδημία και κυρίως την ασπιστική και κυρίως ιατρική προσέγγιση των νέων δεδομένων. Αυτά πιστεύω ότι θα είναι θετικά μηνύματα που θα αφήσει αύριο η πανδημία απέναντι στη δημόσια υγεία, στην κοινωνική πολιτική και στην προσαρμογή των ανθρώπων στην ανθρώπινη αξία, αξιοπρέπεια και λειτουργικότητα της διαπροσωπικής σχέσης. Δηλαδή το εγώ και εσύ θα ξαναβρει λίγο τη ζωή του και όχι το εγώ και εγώ που δημιούργησε στην Ελλάδα μια μεγάλη περίοδο εγωκεντρικής και καθαρά εγωπαθητικής στάσης ζωής, με το γάμο να μειώνεται, με τις αξίες να διαφοροποιούνται, με τα παιδιά να λιγοστεύουν και τη γυναίκα και τον άντρα να μάχονται για την ύλη και την προσωπική ευτυχία, που τελικά μάλλον οδηγείται σε μια δυστυχία, διότι η κρίση της πανδημίας έκανε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι είναι αδύναμοι και ότι δεν στηρίζονται μόνο στην επιτυχία της φιλοδοξίας, της καριέρας ή της οικονομικής ευμάρειας. Μάλιστα, κυρία Σκετή, από τον φόβο της δέσμευσης σε μια μονογαμική συντροφική σχέση πριν την πανδημία, φτάσαμε, όπως προαναφέρατε, στην κοινωνική και σωματική αποστασιοποίηση, σε μια προσπάθεια να μείνουμε υγιείς λόγω της πανδημίας. Τι συμβουλεύετε τους ανθρώπους που αποζητούν τη συντροφικότητα στη ζωή τους, χωρίς όμως να ρισκάρουν την υγεία τους και παράλληλα να προστατεύσουν την υγεία των άλλων? Το πρώτο θέμα που θα έλεγα ως γιατρός και ως άνθρωπος είναι να μάθω να αγαπάω τον εαυτό μου. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που γρήγορα ορίμανσε, αλλά δεν ορίμασε όριμα. Και αυτό το ζήσαμε εμείς οι παλιότεροι στις διάφορες εποχιακές κρίσεις που πέρασε η Ελλάδα μετά τον πόλεμο, πολιτικές, διχαστικές, το ξέρετε καλά ότι η Ελλάδα έχει ένα θερμό λαό μέσα της. Αυτός ο λαός όμως δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά. Δεν απέκτησε ποτέ κοινωνική αγωγή, δεν απέκτησε ποτέ μια αγωγή παιδεία στα σχολεία. Και εγώ σε τρεις υπουργούς που υπήρξα σύμβουλος κατάλαβα ότι πολλά πράγματα τα οποία λέγαμε δεν μπορούσαμε να τα εφαρμόσουμε στις σχολικές κοινότητες και κυρίως έφυγε από ένα γονεϊκό δίκτυο το οποίο έβαλε άλλες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες στη ζωή του. Η Ελλάδα ορίμασε, οικονομικά και κοινωνικά μορφώθηκε, αλλά πραγματικά δεν ανέπτυξε μια ενσυναίσθηση της ζωής της ως ο καθένας από μόνος του μέσα στην ομάδα. Να σας θυμίσω ότι πήγα εγώ στην Αμερική, ήμουν ένας Έλληνας γιατρός που εκεί βρέθηκα σε ένα χώρο που έπρεπε να αποδείξω ότι είμαι ικανός, γιατί φοβόμουν να θα με διώξουν. Μου είπε λοιπόν τότε ένας τσέρμαν που με κάλεσε στο γραφείο του ότι άκουσε Greek guy, έτσι με αποκάλεσε, εδώ δεν είσαι μόνος σου, εδώ είσαι μέσα σε ένα teamwork και πρέπει να μάθεις να συνεργάζεσαι μαζί με τους άλλους. Αυτό λοιπόν το μήνυμα το πήρα γιατί έπρεπε να μείνω εκεί. Διαφορετικά δεν θα μπορούσα να μείνω. Στην Ελλάδα αυτό δεν το μάθαμε ποτέ. Ο Έλληνας έμαθε να είναι ο εαυτός του, ναρκισιστικά, να λατρεύει το εγώ του και δυστυχώς να αντιμάχεται τον άλλον. Αυτό δεν είναι ίδιο της φυλής, γιατί πιστεύουν πολλοί ότι αυτό είναι το γονίδιό μας. Όχι. Έχουμε ένα γονίδιο που βγάζει χαρακτηριστικά στοιχεία εξωστρέφειας και μιας πληθωρικότητας, αλλά δεν μάθαμε να είμαστε συνδεδεμένοι. Και το ξέρετε καλά ότι η μεγαλύτερη κοινωνική δύναμη είναι η σύνδεση των ανθρώπων. Όχι η ανταγωνιστική διάθεση ποιος είναι ο καλύτερος, αλλά η ανταμοιβή από τον καλύτερο να γίνω εγώ καλύτερος. Αν λοιπόν θέλεις να επικοινωνήσεις μέσα από μια σωστή πολιτική του εαυτού σου, που είναι να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον προσέχεις, να είναι υγιής, πρέπει από τη μικρή ηλικία να μάθεις τι σημαίνει να είσαι υγιής. Τι σημαίνει να μην τον προσβάλλεις, να έχεις τη δυνατότητα να κρατήσεις υγιή τον εαυτό σου, ώστε να αντέξει σε οποιαδήποτε νοσογόνο περίοδο ή σε οποιαδήποτε μορφή απειλής όπως είναι τώρα ο COVID-19. Άρα λοιπόν, εάν σήμερα θέλουμε να επικοινωνήσουμε, έχουμε πολλά συστήματα επικοινωνίας, είτε από το διαδίκτυο, είτε από το τηλέφωνο, είτε ακόμη από προσωπικές συναναστροφές που ξέρουμε καλά όμως ότι θα είναι οι δικοί μας άνθρωποι και θα γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε μολυνθεί κάνοντας τεστ για να βρεθούμε και να επικοινωνήσουμε, γιατί η επικοινωνία της ζωής είναι μεγάλο αγαθό, και όχι να περιμένουμε τα αστυνομικά μέτρα, τα οποία επιβάλλονται με πρόστιμα αυστηρά για να κρατηθούμε κλεισμένοι στο σπίτι και για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την πανδημία να μην ξεφύγει σε αριθμούς που δεν θα μπορούν να ασχοληθούν στα νοσοκομεία μας.
Άρα λοιπόν η διασύνδεσή μας πρέπει να γίνει αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση, ότι όταν εγώ κρατάω τον εαυτό μου υγιή, κρατάω και το παιδί μου το ίδιο και τη γυναίκα μου και τον πατέρα μου και τη μάνα μου, για να μπορώ να κρατιέμαι σε ένα σύστημα αξιών το οποίο με κάνει να νιώθω ότι είμαι καλά. Αυτό θα το πετύχουμε με μία μοναδική συμπεριφορά. Να ξέρουμε ότι η υγεία είναι προσωπική υπόθεση. Πρέπει εγώ να είμαι υγιής, ώστε και ο άλλος θα είναι υγιής. Κύριε Ασκητή, πριν η πανδημία γινόταν λόγος ή και διαχωρισμός μεταξύ της μοναχικότητας από επιλογή και της μοναξιάς. Σήμερα η αυτοπομόνωση είναι επιβεβλημένη και οι μετακινήσεις περιορισμένες. Πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να διατηρήσουν την ψυχική τους ηρεμία, την ψυχική τους ισορροπία ή ακόμη και να βελτιώσουν τη ζωή τους υπό αυτές τις συνθήκες? Κοιτάξτε, η αυτοπομόνωση είναι μια επιλογή, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια επιταγή. Δηλαδή μας έρχεται η πολιτεία και μας λέει από αύριο, όπως θα ξέρετε, στην Ελλάδα 6 ώρα το απόγευμα θα κλείνουμε τα πάντα. Αυτό δημιουργεί μια ψυχική δυσφορία. Είναι σαν έναν άνθρωπο που του λες ότι δεν πρέπει να μπει στην κουζίνα σου για τις προσεγγείς 3 ώρες. Θα πεινάει πολύ περισσότερο περιμένοντας να περάσει αυτό το τρίωρο. Η βασική έννοια το τι πρέπει να κάνω όταν είμαι απομονωμένος είναι καταρχήν να μην χάσω τον εαυτό μου, να μην παραιτηθώ. Ο άνθρωπος σήμερα, αν έχει την ωριμότητα να διαχειριστεί την ύπαρξή του, έχει πολλά μέσα. Έχει τη μουσική που είναι ένα μεγάλο στοιχείο ψυχικής ικανοποίησης. Έχει το διάβασμα που δυστυχώς χάνεται πίσω από την τηλεόραση και πίσω από το διαδίκτυο, που οι άνθρωποι διαβάζουν όλο και λιγότερο και χάνουν και τον προφορικό τους λόγο όλο και περισσότερο. Έχουν τη δύναμη να πάνε μια βόλτα μόνοι τους και να απομονωθούν περπατώντας. Αν έχουν ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι, είναι μια πολύ καλή παρέα, και θα σας πω και εγώ προσωπικά που έχω ένα σκύλο, ότι πολλές φορές το αισθάνομαι ότι είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας. Αν έχουν μια γειτονιά που ξέρουν ότι εκεί υπάρχει μια καλή παρέα, να μπορώ να πάω με τη μάσκα μου και να καθίσω δίπλα στο γείτονά μου και να πω μια καλησπέρα, αυτό θα είναι ένα πολύ καλό μήνυμα να μην πέσουμε στην κατάθλιψη ή στη μιζέρια ή στο θυμό. Αυτά θα φέρουν αντίδραση και επιθετικότητα στο περιβάλλον, ή θα κρυβόμαστε από τα αστυνόμενα που μας κυνηγάει, γιατί κυκλοφορούμε χωρίς να έχουμε το δικαίωμα να είμαστε στους δρόμους. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τη ζωή πιο θετικά. Και νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία σε αυτή την περίοδο να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας και με τον άνθρωπό μας που είναι δίπλα μας. Γιατί ξέρετε, όταν δουλεύουμε και οι δύο 12-14 ώρες και απλώς λέμε μια καλημέρα και μια καληνύχτα, και τα παιδιά μας δεν τα έχουμε ζήσει, ήταν μια ευκαιρία να μπορούμε να επικοινωνήσουμε λίγο περισσότερο με τους ανθρώπους που ζούμε μαζί ή με τον άνθρωπό σου, εφόσον έχεις καλή επικοινωνία, που δεν στη χάλασε ο COVID, απλώς ο COVID σου έδειξε ότι δεν έχεις καλή επικοινωνία με τον άνθρωπό σου ή ότι με το παιδί σου δεν μιλάς, που στην Ελλάδα δυστυχώς αυτή η παραδοσιακή κοινωνία έγινε μια κοινωνία αγωνίας, που πίστεψε ο Έλληνας που έγινε γονιός ότι το παιδί του θέλει περισσότερα χρήματα, θέλει περισσότερη ύλη, ενώ στην ουσία θέλει περισσότερο χρόνο. Και θέλω να το πω και αυτό, γιατί μας ακούνε πολλοί Έλληνες, πιστεύω, μέσα από τη δική σας ραδιοφωνική συχνότητα, ότι το παιδί από τα 6 μέχρι τα 16 έχει ανάγκη από την παρουσία του γονιού του. Έχει ανάγκη του να μιλήσει και να επικοινωνήσει με τον πιο κοντινό του άνθρωπο, που ξέρει ότι τον αγαπάει, τον φροντίζει και είναι στοργικός. Και ειδικά ο Έλληνας γονιός έχει αρκετή ψυχική στοργή μέσα του. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Αμερική, και κάνω τώρα μια αναφορά, ένα flashback, στην εποχή της Αστόριας που έκανα για λίγο καιρό ιατρείο, ότι πολλοί Έλληνες γονείς δουλεύανε στα ρέστορα, στα diners, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν να προσφέρουν μια καλύτερη ζωή στα παιδιά τους και έχαναν πολλές φορές την επικοινωνία με τα παιδιά τους ή κουβαλούσαν νοοτροπίες από τα χωριά της Ελλάδας σε μια μεγάλη πόλη, σε μια μεγάλη πρωτεύουσα, σε μια μεγάλη κοινωνία όπως ήταν τότε η Νέα Υόρκη και φυσικά η Αστόρια που ήταν πολύ ελληνική εκείνη την εποχή, και έβλεπα να υπάρχει μια δυσαρμονία στην επικοινωνία τους. Και τα παιδιά έβλεπαν διαφορετικά τα πράγματα και οι γονείς κουμπαλούσαν την Ελλάδα μέσα στο σπίτι τους στην Αστόρια. Αλλά όμως, επειδή είπατε πώς μπορεί κανείς να ζήσει με την πανδημία και να μην χάσει τον εαυτό του, είναι να ξυπνάει κάθε πρωί και να λέει: υπάρχω, κάνω το μπάνιο μου, ξυρίζομαι, δεν παρετούμε, δεν περιμένω το θάνατο, δεν ανοίγω τα μίντια και νεκρολογώ, γιατί δυστυχώς κάποιες φορές τα μίντια νεκρολογούν επάνω στην υπερβολή της δημοσιότητας και στην προβολή της τηλεθέασης. Και κυρίως τι, να πιστεύω ότι είμαι ικανός να ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα και να ζήσω, γιατί έχω σκοπό, έχω νόημα, έχω ύπαρξη στη ζωή. Θα πω κάτι που μου το λέει η μητέρα μου που είναι σήμερα 96 ετών, ότι αγαπώ τη ζωή.
και τη βλέπω να αγαπάει τη ζωή και πόσο σημαντική είναι η παρουσία της στη ζωή, βλέποντας τα παιδιά της, τα δύο παιδιά που υπάρχουν ακόμη εν ζωή, και συνειδητοποιώντας ότι αυτή η ζωή είναι μοναδική. Δεν είναι μοναχική, είναι μοναδική. Αρκεί να ξέρω να διαχειριστώ τη ζωή μου προς όφελος του εαυτού μου και να ξέρω να αγαπάω από τη μικρή μου ηλικία αυτό το χρόνο που θα κυλήσω ζώντας, με ένα μήνυμα ότι κάθε μέρα που υπάρχει και υπάρχω, αυτό με κάνει πιο δυνατό και πιο ζωντανό. Κύριε Ασκητή, κατά τη γνώμη σας, η εξαποστάσεως επικοινωνία ήρθε για να μείνει στις ανθρώπινες σχέσεις ή μετά την πανδημία θα επιστρέψουμε στους πιο παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας? Νομίζω ότι θα παραμείνει. Και θα παραμείνει γιατί αυτό διευκολύνει πάρα πολύ τη σημερινή κοινωνική ζωή. Και έχει αποδειχθεί μάλιστα και στη δική μας προσέγγιση ότι η επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο έχει ισχυρή παρουσία. Βεβαίως, θα σας έλεγα μια λέξη πολύ ελληνική και μου αρέσει να τη λέω, η διάδραση, δηλαδή η επίδραση της αλληλεπίδρασης των δύο ανθρώπων, θα είναι πολύ πιο δυνατή όταν είναι ζωντανή. Έτσι θα έλεγα ναι, στο ότι θα παραμείνει μια επικοινωνία που διευκολύνει πιο πολύ τους χρόνους και τους ρυθμούς της ζωής μας, αλλά από την άλλη όμως είναι καλό να κρατήσουμε ζωντανή την επικοινωνία μας, γιατί εκεί η διάδραση, η αλληλεπίδραση θα έχει σημαντικότητα στο ρυθμό της εξέλιξης της ανθρώπινης ζωής. Άρα μπορεί να βοηθήσει στο να γίνουν πιο ουσιαστικές πλέον οι σχέσεις. Ακριβώς. Θα γίνουν πολύ πιο ουσιαστικές οι σχέσεις και θα είναι και πιο μεταβεβαστικές οι σχέσεις. Δηλαδή, αν μιλάω με το παιδί μου κάθε μέρα από το διαδίκτυο, δεν είναι το ίδιο με το αν μιλάω με το παιδί μου κάθε μέρα ζωντανά. Πόσο σημαντική είναι και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις διαπροσωπικές μας σχέσεις μέσα από το πρίσμα των ηθικών αξιών? Πώς δηλαδή θα μπορούσαν οι ηθικές αξίες να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της κατάστασης που βιώνουμε και τελικά να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές μας? Νομίζω, όπως είπατε, κάτι που θα είναι το συμπέρασμα της συζήτησής μας, ότι ο άνθρωπος θα κερδίσει από την πανδημία. Μπορεί σήμερα να έχουμε απώλειες ανθρώπων, να πενθούμε ανθρώπους που χάθηκαν, να φοβόμαστε για τη μόλυνση που έχουμε υποστεί, αλλά να ξέρετε ότι αυτή η πανδημία, όπως κάθε τέτοια κρίση μεγάλης κοινωνικής ζωής, χαρακτηριστικά δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο να αντιλήσει την αξία του. Και πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο θα μας οδηγήσει για μια ακόμη φορά, όπως ήταν και στους πολέμους, την ανθρώπινη ζωή να γίνει πιο κατανοητή, να γίνει πιο σημαντική και να μην είμαστε υπόδουλοι μιας συνεχούς νεύρωσης που ο χρόνος, το χρήμα και η κατανάλωση αποτελούν σταθμικά κριτήρια της ζωής μας. Άρα θα έλεγα ότι το τέλος της πανδημίας που θα έρθει, υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα νικήσουμε και αυτή την πανδημία και θα κερδίσουμε ξανά τη ζωή μας. Θα κλείσουμε και θα ξεχάσουμε το κεφάλαιο και θα προσαρμοστούμε βέβαια σε νέες πολιτικές και λογικές. Το κέρδος όμως θα είναι ότι η ανθρώπινη αξία θα συνεθεί πολύ περισσότερο από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Και είμαι αισιόδοξος και ως γιατρός και ως άνθρωπος ότι μέσα από την πανδημία θα μάθουμε πολλά πράγματα που αφορούν την ανθρώπινη ζωή μας με ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι με ποσοτικά, όπως μέχρι τώρα τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε μετά τον πόλεμο του 50. Ας το ευχηθούμε, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα, κύριε Ασκητή, να σας ευχαριστήσω θερμά για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Και εγώ να σας ευχαριστήσω ειλικρινά που μου δώσατε την ευκαιρία μέσα από τη φωνή σας να επικοινωνήσω με τον ελλαδικό κόσμο της Αμερικής και ειδικά της Νέας Υόρκης, και που πάντα νοσταλγώ την εποχή εκείνη ως νεαρός ψυχίατρος που πεπάταγα τα πρώτα μου βήματα, τα επαγγελματικά, και σε αυτή τη χώρα, το ξαναλέω, χρωστάω πολλά δρόμενα, όχι μόνο τις γνώσεις, αλλά και των εμπειριών που έγιναν εργαλεία για την επόμενη φάση της ζωής μου. Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσατε τη συνέντευξη με τον νευρολόγο ψυχίατρο και σεξολόγο Δόκτωρα Θάνο Ασκητή για τις ανθρώπινες σχέσεις στην εποχή της πανδημίας. Κάπου εδώ η εκπομπή Νόστος στο Κόσμος FM έφτασε στο τέλος της. Από εμένα, τη Δέσποινα Φεντούλη, τις καλύτερες ευχές.